Σήμερα άλλο ένα βίντεο με τη θερμική κάμερα. Αυτό το βίντεο με την αντίσταση εδώ το έχετε δει στην αντικατάσταση κάτω αντίστασης που έκανα σε μια κουζίνα. Εδώ βλέπετε το ταβάνι σε ένα σπίτι όπου είναι μπλε, υπάρχει υγρασία, έχει μόνος το συγκεκριμένο, έχει φελιζόλ στο ταβάνι. Και βλέπετε πως φαίνεται η υγρασία με τη θερμική κάμερα και πως φαίνεται με γυμνό μάτι. Μας δείχνει τα σημεία στα οποία έχει περάσει η υγρασία. Εδώ το ίδιο. Βλέπετε ότι τα σημεία που έχει περάσει η υγρασία και υπάρχει απώλεια από την ταράτσα από πάνω από την πλάκα φαίνονται με τη θερμική κάμερα. Και εδώ το ίδιο. Και εδώ, όλα αυτά είναι στο ίδιο σπίτι, με τη θερμική κάμερα, βλέπετε που είναι οι απώλειες. Εδώ βλέπετε πως φαίνεται ένας θερμοπομπός την ώρα που δουλεύει σε ένα χώρο. Και εδώ, δείτε πως φαίνεται η υγρασία στο ταβάνι. Εδώ σε φωτογραφία, πώς φαίνεται η υγρασία στο ταβάνι. Βλέπετε τα σημεία που έχει σκάσει με γυμνό μάτι. Μας λέει ότι από πάνω κάπου περνάει νερό. Και εδώ είναι ένας πίνακας, βλέπετε πώς φαίνεται η γενική ασφάλεια και πώς φαίνεται η ασφάλεια του θερμοσιφώνου επάνω. Πόσο κόκκινη φαίνεται. Βλέπετε τη διαφορά. Εδώ σε φωτογραφία. Εδώ το είχαμε δείξει στο άλλο βίντεο πόσο μακριά μας δείχνει τη θερμοκρασία που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, πως φαίνονται τα σπίτια και πως φαίνεται στο άπειρο στην ουσία και πως φαίνεται στα σύννεφα. Εδώ βλέπετε ένα ηλεκτρολογικό κουτί, τη διαφορά της θερμικής απεικόνησης που υπάρχει σε σχέση με τον τοίχο. Βλέπετε πως φαίνεται το ηλεκτρολογικό κουτί και χωρίς να υπάρχει κάτι που δουλεύει πολύ, απλά είναι διαφορετικό υλικό από τον υπόλοιπο τοίχο και αφήνει διαφορετικό αποτύπωμα. Εδώ βλέπετε το νερό που πέφτει στο νεροχύτη, στον νηπτήρα του μπάνιου, πως φαίνεται. Και σε βίντεο. Και αυτό εδώ είναι η διαφορά ενός εσωτερικού τοίχου με έναν εξωτερικό τοίχο. Το κίτρινο από την πίσω μεριά, όπου βλέπετε κίτρινο από την πίσω μεριά υπάρχει δωμάτιο και όπου βλέπετε το μοβ από την πίσω μεριά υπάρχει μπαλκόνι, βεράντα. Βλέπετε τη διαφορά της απώλειας που έχουμε στον εσωτερικό τοίχο με τον εξωτερικό τοίχο. Εδώ βλέπουμε τα αλουμίνια πώς φαίνονται. Το πιο μπλε είναι πιο κρύο και το μοβ είναι λίγο πιο υψηλή θερμοκρασία. Πόσο κρύα φαίνονται τα αλουμίνια. Εδώ βλέπετε τη διαφορά ενός ξύλινου πατώματος, το θερμικό αποτύπωμα που αφήνει με ένα πλακάκι. Γι' αυτό λένε ότι το ξύλο είναι πιο ζεστό μες στο σπίτι. Δείτε τη διαφορά. Εδώ το ίδιο, βλέπετε τον εσωτερικό τοίχο αριστερά που είναι κίτρινος, από την άλλη μεριά έχει δωμάτιο, και τον τοίχο δεξιά που στο πίσω μέρος έχει βεράντα. Δείτε τη διαφορά που έχει σε σχέση με τη θερμοκρασία. Και εδώ το ίδιο. Εδώ βλέπουμε μια καμινάδα από καυστήρα καλωριφέρ, πώς φαίνεται σε σχέση με την υπόλοιπη ατμόσφαιρα. Το βίντεο τραβήχτηκε σε μια πολύ κρύα ημέρα, δείτε πώς φαίνεται ο καπνός που βγαίνει από την καμινάδα. Εδώ βλέπουμε ένα φούρνο που ψήνει, πώς φαίνεται με τη θερμική κάμερα. Και εδώ βλέπουμε το πίσω μέρος του φούρνου, είναι τυχιζόμενος, και βλέπουμε το πίσω μέρος στον ντουλάπι, πώς φαίνεται την ώρα που ψήνει ο φούρνος. Εδώ βλέπουμε ένα τοίχο που έχει ένα ταβάνι που έχει από την εξωτερική μεριά τραβήξει υγρασίες. Βλέπετε πώς φαίνεται και η υγρασία που έχει πιάσει μούχλα και πώς φαίνεται με τη θερμική κάμερα. Και εδώ ένας τοίχος που έχει πιάσει υγρασία σε ένα μπάνιο. Βλέπετε τη διαφορά στα χρώματα. Αυτή βέβαια η υγρασία προέρχεται μέσα από το μπάνιο. Συνήθως όταν είναι μαύρη υγρασία προέρχεται από τον ίδιο το χώρο και όχι απ' έξω. Βλέπετε ότι ακόμα και στο σκοτάδι φαίνονται οι απώλειες. Εδώ βλέπουμε το πίσω μέρος ενός ψυγείου, το οποίο έχει επισκευαστεί και μόλις έχει ξεκινήσει να λειτουργεί. Βλέπετε πως φαίνεται η αλλαγή της θερμοκρασίας. Και εδώ είναι το εσωτερικό μέρος του ψυγείου, που είναι 1 λεπτό στην πρίζα. Μετά από επισκευή έχει ξεκινήσει 1 λεπτό και δουλεύει. Βλέπετε το στοιχείο. Εδώ βλέπουμε μία κεραμική εστία που ζεσταίνεται το τζάμι, και βλέπουμε για ποιο λόγο ζεσταίνεται το τζάμι. Βλέπετε ανάμεσα από τα δύο μπροστινά μάτια ότι έχουμε υψηλή θερμοκρασία από το φούρνο. Οπότε εκεί, για να μην ζεσταίνεται το τζάμι, θα μπορούσαμε να βάλουμε λίγη επιπλέον μόνωση, πετροβάμβακα. Και εδώ βλέπουμε μία κουζίνα. Εδώ βλέπουμε ένα καταψύκτη, πώς φαίνεται το κοντέσερ περιμετρικά. Εδώ βλέπουμε αν έχουμε απώλειες από τα λάστιχα σε έναν καταψύκτη. Εδώ βλέπετε πώς φαίνεται ένα σκυλί μέσα στα χόρτα. Βλέπετε με γυμνό μάτι ότι δεν μπορούμε να το διακρίνουμε, αλλά με τη θερμική κάμερα φαίνεται. Και εδώ βλέπουμε το κλιματιστικό, το έχω ξαναδείξει. Γράψτε μου στα σχόλια τι θα θέλατε να ελέγξουμε με μια θερμική κάμερα. Να δείτε πως φαίνεται. Και μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο.